Σου είχα δείξει σε ένα προηγούμενο βίντεο αναβάθμισης και συγκεκριμένα το νούμερο 6, επεισόδιο 36 της season 1, πώς να αυξήσει το κυβισμό του μαλακού τη Spectre 125 GP από 125 σε 150 κυβικά. Σήμερα θα σου δείξω πώς να το κάνεις 200 κυβικά και τι άλλο χρειάζεσαι να γίνει μαζί ώστε το μαλακού να αποκτήσει touring χαρακτήρα που είναι το όνειρο του Phantom Duck. Ένα ακόμη επεισόδιο αναβάθμισης στο νούμερο 9 εδώ στο Phantom Duck μόλις ξεκίνησε. Phantom Duck. Το παπί φάντασμα. Υπάρχει ένα συνεργείο στην Ασία και συγκεκριμένα στις Φιλιππίνες και στην πρωτεύουσα, στην πόλη Μανίλα δηλαδή, όπου κατασκευάζεται ένα έμβολο και ένα χιτόνιο, δηλαδή ένα βολοχιτόνιο διαμέτρου 66 χιλιοστών για το Russi 150 GP που είναι ολόδιο με το μηχανάκι με το μαλακού της 125 GP. Μαζί με αυτό το βολοχιτόνιο πουλάει και τα ελαττήρια του εμβόλου φυσικά μαζί είναι που είναι μάρκας RIC και το ονομάζει αυτό το kit 66 χιλιοστά Steel bore Kit και πουλάει μαζί και ένα ειδικό κνοδοκοφόρο που το ονομάζει Turing Specs Cam 6mm 6 χιλιοστών. Επίσης προτείνει ακόμα μερικά πράγματα που πρέπει να γίνουν μαζί με το εμβολοχητόνιο αυτό και μαζί με το κνοδοκοφόρο αυτό για να πετύχουμε αυτό που λέμε 197 κυβικά Engine Turing Setup που είναι 66 χιλιοστά steel bore kit με λατήρια εμβόλου μάρκας Rick. Touring specs cam 6 χιλιοστών με δείκνο δακοφόρο. Racing coil, clutch λατήρια, clutch linings και adjustable tensioner tossier. Με σκοπό να αποκτήσουμε όπως είπαμε touring χαρακτήρα στο μηχανάκι και να αυξήσουμε την τελική του ταχύτητα και την υποδύναμη. Λέει ότι αποστέλλεται σε όλο τον κόσμο με το Courier LBC. Όσοι ενδιαφέρεστε πρέπει να του στείλετε μήνυμα στο Facebook και να το ρωτήσετε το Rushy Flash 150 197 κυβικά Engine Setup που έτσι λέγεται εάν κάνει για το μαλακού Spectre 125 GP. Σπάσε το κουμπί το like, κάνε και ένα σχόλιο, κάνε οπωσδήποτε εγγραφή και σε περιμένω στο επόμενο βίντεο να είσαι εκεί.